και είναι οι πρώτες φωτογραφίες της Άνδρου και μετά είναι άλλα, από άλλα ταξίδια που έκανα. Ωραία. Να γυρίσουμε. Ναι, ναι. Εδώ ποια χρονιά είναι? 1998. Ήμουνα η μοναδική που φορούσα σορτ στην Άνδρο και στη χώρα να πηγαίνω πάνω κάτω. Ο πατέρας μου να μην μου μιλήσει, ήταν έξω φρενών μαζί μας. Φορούσα το σορτ και με πήρε ο Ανδρέας ο Ζαΐμης από πίσω φωτογραφία και μου έλεγε ρυθμός. Αισθάνομαι ότι είμαι από την Άνδρο. Για μένα είναι πολύ κοντά η Άνδρος. Από τη μαμά, ο καθένας παίρνει από τη μάνα του. Η μαμά μου, η γιαγιά μου, από την Άνδρο είμαστε. Μπορεί ο πατέρας μου να ήταν από την Αθήνα και να είχε οι γονείς του από την Κρήτη, αλλά εγώ την Άνδρο αισθανόμουν, πατρίδα μου. Και μάλιστα τη χώρα, να σημειώσω, όχι την Άνδρο όλη, μόνο τη χώρα, γιατί η γιαγιά μου έλεγε όποιος είναι από τη χώρα είναι Ζαβαντριώτης. Ο Γιάννης ο ζωγράφος ήταν δημοσιογράφος και έγραφε στην Εστία. Αυτός λοιπόν κάποτε αποφάσισε να κάνει το γενεολογικό δέντρο της οικογένειας, όπου φαίνονται όλα τα ονόματα, τα πρόσφατα δηλαδή, τα παλιά δεν τα γνωρίζω. Και η οικογένεια της γιαγιάς μου ήταν η οικογένεια Βάλκα. Η γιαγιά μου είχε έναν αδερφό, τον Γιάννη Βάλκα, που απέκτησε έναν γιο, το Γιώργο Βάλκα, και η γιαγιά μου παντρεύτηκε το Γιάννη το Ζηρά. Ο Γιάννης ο Ζηράς είχε γεννηθεί στην Τρίπολη, όχι στην Τρίπολη, σε ένα χωριό κοντά στην Τρίπολη, και έφυγε νέος και πήγε στη Σύρο για να κάνει το, να βρει την τύχη του. Και εκεί δούλεψε ένα διάστημα σε ένα εργοστάσιο που έκανε γυαλικά. Εγώ όταν πήγα στη Σύρο, έψαξα και βρήκα το όνομά του μέσα στον κατάλογο, γιατί μας πήγανε σε παλιά εργοστάσιο στη Σύρο και είδα το όνομα του παππού μου. Ήταν εκεί υπάλληλος. Και μάλιστα έχω πιατάκια γυάλινα από το εργοστάσιο εκείνο της Σύρου. Και έφυγε και πήγε στην Άνδρο. Στην Άνδρο, θα είχε χρήματα υποθέτω, αποφάσισε να ανοίξει ένα μαγαζί και άνοιξε το πρώτο εμπορικό που άνοιξε στη χώρα. Που ήταν εκεί που βρίσκεται τώρα ο Κοβέος. Ο Κοβέος ήταν υπάλληλος του παππού μου και μάλιστα τον έβλεπα εγώ. Και πουλούσαν υφάσματα. Και παντρεύτηκε τη γιαγιά μου, η οποία ήταν οικογενείας Βάλκα. Έκαναν τρία παιδιά, την Ελένη που ήταν η μαμά μου, τον Γιώργο και τη Χαρίκλια. Και δυστυχώς έμεναν σε αυτό το σπίτι που έχει το μπουντί απ' έξω απέναντι στην Παναγία, εκεί έμεναν. Και αποφάσισε ο παππούς μου που μεγαλοπιανότανε βέβαια, γιατί από τη Σύρο πήγε άνοιξε μαγαζί, ήθελα πάει να ανοίξει μαγαζί στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ ήταν πολύ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε πολύ νοητεριστικές ιδέες. Την μαμά μου κοριτσάκι την είχε στείλει στην Αθήνα, εσωτερική, σε ένα σχολείο που πήγαιναν όλοι οι ανδριώτισες τότε, στη Κρίκου. Η Κρίκου τότε ήταν εκεί που ήταν παλιά το οδείο στη Φιδίου, ήταν δίπλα κολλητά η Κρίκου. Και εκεί ήταν η μαμά μου εσωτερική, ερχόταν την Άνδρο και έμενε εδώ και μάθαιναν τρόπους, γαλλικά κλπ. Και το καλοκαίρι γύριζε πίσω. Όταν μεγάλωσαν τα παιδιά, τότε αποφάσισε να δώσει το μαγαζί ο παππούς. Παντρεύτηκε ο γιος του, ο Γιώργος, αλλά εκείνος έπαθε ένα φοβερό ατύχημα. Τότε μόλις είχαν έρθει μοτοσικλέτες στη χώρα και είχε ένας φίλος του μία μοτοσικλέτα και αποφάσισαν να δοκιμάσουν και στη στροπή του νημποριού που πάει προς τη χώρα πέσανε και σκοτωθήκανε και οι δύο στον τόπο. Ο Γιώργος ο Βάλκας και ο φίλος του, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο φίλος του. Αποφάσισαν να φύγουν τότε από την Άνδρο, δεν ήθελα πια να καθίσουν στην Άνδρο και γι' αυτό ήρθαν και άνοιξαν εμπορικό, ένα μεγάλο εμπορικό και εκεί ήταν ο παππούς μου και είχε το εμπορικό. Μάλιστα έχω και τον πύχη, γιατί μετρούσαν τότε με πύχη τα υφάσματα. Εκεί,
Και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ σε ένα σπίτι στο Θησείο. Ήταν πολύ καλά, δηλαδή με τα τρία παιδιά, με τα δύο παιδιά, τα δύο κορίτσια. Και παντρέψαν τη μαμά μου με τον Βερικοκάκη, Ευάγγελο Βερικοκάκη, που είχε τότε ένα μαγαζί στην Καραγιώργη και Σεβίας και Βουλής, που υπάρχει ακόμα το μαγαζί με το όνομα Βερικοκάκης. Το 25 τα άνοιξε ο μπαμπάς μου. Παντρεύτηκαν το 27 και μετά βέβαια εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Έχτισαν το σπίτι αυτό και έμεναν εδώ πέρα, από το 30 και έπειτα, 32 και έπειτα. Αυτά. Τα πρώτα χρόνια, όσο ζούσε η γιαγιά μου, δεν πηγαίναμε στην Άντρο. Δεν ήθελα να πάει στην Άντρο καθόλου ξανά. Αλλά όταν πέθανε η γιαγιά μου, αρχίσαμε να πηγαίνουμε για καλοκαίρι πάλι στην Άντρο. Μέναμε τρεις μήνες. Όταν είμαστε παιδιά, νοικιάζαμε σπίτι πριν πεθάνει ο θείος και μέναμε στο Φαρακούκι το σπίτι, απ' έξω. Μέσα μέναμε, έξω ήταν η τραπεζαρία μας. Δεν είχε κόσμο, δεν ήταν καφέ. Και μάλιστα μία φορά με τσίμπησε μία μέλισσα εδώ, στο Χίλ, δεν το ξεχάσω ποτέ, εκεί στο Φαρακούκι. Και μέναμε μέσα στο σπίτι. Και εκεί, γι' αυτό έχουμε και τις φωτογραφίες απ' έξω, απέναντι, γιατί εκεί κάναμε μπάνιο. Είμαστε εκεί και κάναμε μπάνιο απ' έξω. Τότε που πηγαίναμε ως παιδιά, δεν υπήρχε όμιλος. Ήτανε μόνο η εκκλησία αριστερά. Προχωρώντας προς το λιμάνι, έβλεπες μόνο τον Άγιο Νικόλαο, την εκκλησία, όπου κάποτε σας είπα ότι κλείστηκε ο αδερφός μου μέσα και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε και φώναζε και πήγαμε στη χώρα να βρούμε τον καντιναλάφτη, να έρθει να ξεκλειδώσει την εκκλησία και να βγει. Τίποτα άλλο. Και μετά πηγαίναμε στο λιμάνι. Δεν είχε τίποτα άλλο εκεί. Δύο από τις φωτογραφίες αυτές, σε μεγάλο, τις έχει το. Είχε ένα άλμπουμ η Λέσχη. Πηγαίναμε πολύ συχνά στη Λέσχη εμείς. Ο μπαμπάς μου έπαιζε μπρίτσο στη Λέσχη. Και πηγαίναμε στη Λέσχη, ήταν μέσα απέναντι σε μια πλατιούλα που είναι τώρα. Και ξέρω ότι δύο από τις φωτογραφίες αυτές υπάρχουν και κάτι σε κάτι άλμπουμ της Λέσχης. Μέναμε στο Βατζεβελάκι το ξενοδοχείο και πολλοί μέναμε και στο Μωραΐτη το ξενοδοχείο. Γιατί τότε είχε ένα ξενοδοχείο εκεί στο Μωραΐτη. Στο Μαζεβελάκι μέναμε αργότερα και μάλιστα η Μαζεβελάκι, η νυν Μαζεβελάκι που έχει το ξενοδοχείο επάνω, αποφάσισε να κάνει ένα μουσείο folklore, ας πούμε, τουριστικό για την Άντρο και εκεί έδωσα όλα τα πράγματα της μαμάς μου. Κατσαρόλες, μπακυρένιες με το μονόγραμμα, καρέκλες, παλιές, ρούχα και αυτά. Το μουσείο έχει σχεδόν μόνο δικά μας πράγματα. Της μαμάς μου δηλαδή και της γιαγιάς μου. Και βέβαια το πρωί πηγαίναμε στο Νιμποριό για μπάνιο και τα απόγευμα στις 5 συναντιόμαστε κάθε μέρα ο Μωραΐτης, η Χρύσα, ποιος άλλο, ο Παναγής ο Χαδούλης, πάντα ήταν πολύ φίλος μας. Και έρχονταν και ο Ανδρέας ο Ζαΐμης που ήταν συμμετές στο σχολείο και κάθε απόγευμα στις 5 ξεκινούσαμε και κάναμε εκδρομή. Δηλαδή πηγαίναμε στα Λάμυρα με τα πόδια, στους Μέντζα με τα πόδια, σε όλα τα γύρω μέρη. Μία φορά πήγαμε μοναδική, κάτι που ήταν άγνωστο τότε, και μπήκαμε μέσα σε αυτή τη σπηλιά που είναι ανεβαίνοντας προς την Πανάχραντο, στο μοναστήρι, έχει κάπου μία σπηλιά. Εμείς που πήραμε σπάγμους και τέτοια, και μπήκαμε σέρνοντας και με φανάρι μέσα στη σπηλιά και προχωρήσαμε πάρα πολύ. Αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ κανείς. Τώρα αργότερα μιλάνε για τη σπηλιά. Παλιά δεν μιλούσαν για τη σπηλιά και εμείς είχαμε πάει τότε. Πολύ συνηθισμένη βόλτα, ξεκινούσαμε τις Μένιτες, ανεβαίναμε πάνω, πηγαίναμε στραπουριές και από τις στραπουριές ανεβαίναμε το τελευταίο, πάνω από τον καταράκτη, ανεβαίναμε σε ένα σπίτι που είναι και είχε μια ταράτσα ωραία και μετά κόβαμε προς τα κάτω, προς τον Νιμποριό και βγαίναμε στον Νιμποριό στο ποτάμι. Είχαμε πάει και είχαμε περπατήσει και πέρα από τα πίκια κάνα δύο φορές, αλλά όχι πολύ. Μια φορά είχαμε πάει στο μοναστήρι αυτό που είναι κατεβαίνοντας κάτω. Είχαμε ακούσει μάλιστα τι είχε εκεί, είχε Ρώσιδες, ψέλανε Ρώσικα. Μία μοναδική φορά αποφασίσαμε να πάμε στο Κόρθι. Στο Κόρθι ξεκινήσαμε το πρωί στις 5. Γιατί πώς αλλιώς να περάσουμε το βουνό, το βουνό είναι το φοβερό. Και παρόλα αυτά σιγά σιγά φτάσαμε το Κόρθι το μεσημέρι.
Αλλά δεν θυμάμαι πώς γυρίσαμε από το Κόρθι. Δεν φαντάζομαι γυρίσαμε τα πόδια πάλι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Πάντως δεν ξοδεύαμε για ξετόρια και τέτοια τότε. Βράδυ-βράδυ νομίζω τίποτα δεν κάναμε. Δηλαδή βγαίναμε, τρώγαμε, οικογενειακώς βέβαια, τρώγαμε στο Φραγκούλι πάντοτε. Πολύ σπάνια στην ταράτσα γιατί είχε πάρα πολύ αέρα, μέσα τρώγαμε και μετά κοιμόμαστε. Δεν κάναμε τίποτα. Δεν βγαίναμε το βράδυ. Ποτέ. Ως παιδιά δεν βγαίναμε ποτέ το βράδυ. Οι γονείς μου παίζανε μπρίτζ και πηγαίνανε στη Λέσχη και παίζανε μπρίτζ. Εμείς είμαστε στο σπίτι. Με παρέες δεν είμαστε το βράδυ. Εμείς είμαστε μέχρι το τέλος της εκδρομής και μαζευόμαστε μετά. Εμείς οι νέοι. Πηγαίναμε καμιά φορά, καθόμαστε. Εμείς πολύ σπάνια πηγαίναμε γιατί πηγαίναμε πάντα εκδρομές, η δική μου παρέα. Δεν έκανε βόλτες. Αλλά θυμάμαι τη λογοθέτη που όποτε έκανα βόλτα κι εγώ με τα φουστάνια. Που τα φουστάνια που ήταν τα Dior τότε τα φουσκωτά και εγώ είχαμε ένα ωραίο φουστάνι και πηγαίναμε πάνω κάτω και μόλις περνούσες γύρισα στο γυροκομείο, σηκωνόταν ο αέρας επάνω. Κυριακή το πρωί πηγαίναμε να παραγγείλουμε τα μιλφέι στο Γαλανό γιατί αλλιώς δεν βρίσκαμε μετά την εκκλησία και θυμάμαι μία φορά ο Γαλανός πολλά χρόνια αργότερα, όχι ο Γαλανός, η κόρη του, γιατί ο Γαλανός πέθανε. Η κόρη που είχε το μαγαζί, όσο το είχανε, ήταν μια φορά που ήταν ένα κάτι, ένα yachting, κάνανε ένα yachting club, μια κούρσα και πήγαν να πάρουν γλυκά από του Γαλανού και βγαίνει η κόρη τους, όχι, ζήτησαν νερό από εκεί. Και βγαίνει η κόρη και λέει, νερό, δεν έχουμε νερό, δεν πάτε σπίτσες να πείτε νερό. Αυτό είναι κλασικό. Κλασικό αντριώτικο. Ναι. Και ο μπαμπάς μου το έλεγε, οι αντριώτες δεν είναι φιλόξενοι. Μέχρι και το άντρας μου το ξέρει και μου έλεγε εσύ δεν είσαι φιλόξενοι. Όταν έρχονται στο σπίτι σου τους δίνεις τίποτα, τους προσφέρεις τίποτα, τίποτα. Ένας φίλος του πατέρα μου, στρογγυλό τον λέγανε και ήταν ο τωρινολαρυγολόγος, είχε έρθει ένα καλοκαίρι και έκανε εγχειρήσεις στο γυροκομείο μέσα. Οτό. Μάλιστα με είχε φωνάξει μια φορά να παρακολουθήσω μια εγχείρηση, αν είναι ποτέ δυνατόν. Τέτοια μέτρα υπήρχαν τότε. Και καθόταν λοιπόν εκεί, έκανε το πρωί τις εγχειρήσεις και τα απόγευμα παίζανε μπρίτζ με τον πατέρα μου. Βέβαια δεν υπήρχε ούτε ο κινηματογράφος τότε. Δεν υπήρχε. Τα πιο συνταρακτικά γεγονότα ήταν να γινόταν κανένας γάμος που μαζευόντουσαν έξω για να φάνε τα παστιτσάκια και αυτά και να πιούν τη σουμάδα. Αυτό ήταν το πιο το γεγονός το κοσμικό δηλαδή. Αλλά πόσοι γάμοι γίνονταν ή που να είναι και γνωστοί μας για να πάμε. Εγώ έχω πάει σε δύο γάμους όλους. Αλλά περπατούσαμε να πάμε κάτω στην Πλακούρα και τα πρώτα χρόνια που πήγα εγώ στο καλοκαίρι στην Άντρο ήταν ακόμα τα μπυρικαίικα καμένα παντού. Δεν υπήρχε ούτε το ξενοδοχείο κάτω. Ήταν όλο καμένα σπίτια και στην πλατεία φυσικά. Δεν υπήρχε ακόμα. Αυτό το βάλανε πολύ αργότερα. Και εκεί δεν κάναμε ποτέ μπάνιο εμείς. Όπως δεν κάναμε και στο παραπόρτι. Γιατί στο παραπόρτι δεν ήταν πολύ ωραία τα νερά. Ήταν πολλά κύματα και τέτοια. Τα πρώτα χρόνια που δεν πηγαίναμε στο Μπατσί, πηγαίναμε στη χώρα. Και θυμάμαι όταν το πλοίο περνούσε έξω από το Κόρθι, όχι λίγο πιο πέρα δηλαδή, στο βουνό απ' έξω, σφυρίζανε πάντα. Χαιρετούσαν τις καπετάνισες που οι άντρες τους όλοι ταξιδεύανε, κατάλαβες. Αυτά είναι που λέγαμε τότε. Αλλά είχαμε πάει και στον Άγιο Πέτρο. Είχαμε πάει. Αυτό που δεν κατάφερα ποτέ να κάνω και ήθελα είναι να πάω επάνω στο βουνό, γιατί πάντα είχε ή μπομίχλι, ή το ένα ή το άλλο, στην κορυφή, στο πέταλο. Δεν μπόρεσα ποτέ να πάω. Πήγαμε κοντά αρκετά, αλλά ποτέ στο πέταλο. Πήγα ένα καλοκαίρι στο Κόρθι. Και εγώ δεν ήθελα να πάω με τίποτα. Έλεγα εγώ στο Κόρθι. Τι δουλειά έχω εγώ στο Κόρθι. Και τώρα εδώ στη χώρα είμαι, το Κόρθι. Μόνο στη χώρα πάω. Και παρόλα αυτά, επειδή ήταν η κόρη μου, αναγκάστηκα να πάω στο Κόρθι. Μείναμε μια σεζόν, ας πούμε. 20 μέρες, ήταν πάρα πολύ ωραία, σε ένα ξενοδοχείο αρκετά κοντά στη θάλασσα. Και μετά από κάμποσα χρόνια
Είπαμε με τον άντρα μου πού να πάμε και κλείσαμε πάλι στο ξενοδοχείο και πήγαμε για 10 μέρες. Πάλι στο Κόρτι. Η θάλασσα ήταν πολύ ωραία, ναι, για τους μεγάλους ανθρώπους, μπαίνεις ωραία. Ναι, ναι, ναι. Το φαγητό εκεί που είναι στην παραλία είναι απολαυστικό και μόνο να το βλέπεις δηλαδή. Κατά τα άλλα έχει ωραία πράγματα, έχει ωραία τυριά και τα γλυκά τους είναι ωραία, πολύ ωραία. Βέβαια αυτό που ήθελα εγώ πάντα, να πάω στο ξενοδοχείο το... εκεί το τοπικό που είναι πάνω στην παραλία. Αλλά αυτό ήταν καταπληκτικό. Αλλά τότε πιασμένα το δωμάτιο. Αυτό. Ξέρεις, έχει ένα ξενοδοχείο που είναι τα δωμάτια λες και είσαι μέσα στη θάλασσα. Καταπληκτικό. Παλιό βέβαια. Η πλάζα είναι πιο δεξιά από το Μάνης. Ναι. Πιο προς τα δεξιά. Και αριστερά είναι το Κόρθι. Στην Άντρο πήγαινα έως που πήγα στο σχολείο και τα 2 επόμενα χρόνια. Μετά σταμάτησα να έρχομαι γιατί άρχισα να δουλεύω και όλα για να βοηθάω τον πατέρα μου. Δεν είχα τόσο χρόνο ελεύθερο. Άρχισα να κάνω ταξίδια στο εξωτερικό. Το χρόνο που μπορούσα να φύγω από την Αθήνα, προτιμούσα να πηγαίνω στο εξωτερικό. Και από το 52 και έπειτα πήγαινα κάθε χρόνο στο εξωτερικό. Από εδώ, από εκεί, όπου μου τύχαινε, δηλαδή όπου έβρισκα βολικό. Και στην Άντρο πήγαιναμε όλο έτσι για μία μέρα πάντα κάθε χρόνο για να δω την έκθεση, να κάνω μία βόλτα στην Άντρο, να πάω μέχρι κάτω με τις πλακούρες. Αυτά τα ολίγα.